Με το φακό του Καλλινοζιού επισκεφθήκαμε το δικηγορικό γραφείο και τη δικηγόρο την κυρία Κυπρέου, γιατί είναι η εκπρόσωπος του αγνοούμενου συμπατριώτη μας, της μητέρας του αγνοούμενου συμπατριώτη μας. Γι' αυτό ήρθαμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Μας έχει ανησυχήσει όλη αυτή η ιστορία. Θέλουμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Καλή σας μέρα, κυρία. Καλημέρα σας. Λοιπόν, για πείτε μας, πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση, γιατί σας είδαμε και στα κανάλια τα μεγάλα. Επειδή, να σας πω, επειδή η μητέρα του και το σκηνικό του περιβάλλον δεν θεωρούν αδιανόητο το να έχει αυτοκτονήσει ο Χρήστος, μου έχουν αναθέσει να κάνουμε τις απαραίτητες διαδικασίες, να ανοίξουν το κινητό του, αν υπάρχουν καταγραφικά στο πλοίο, να μπορούν να δείξουν πού ήταν, αν ήταν μες στο πλοίο τελικά και ταξίδευε. Οι πληροφορίες που έχουμε από το ξενοδοχείο, από τον ξενοδόχο που μίλησα εγώ ίδια, είναι ότι ήταν πολύ διάθετος. Αποχώρησε το ξενοδοχείο 12 το μεσημέρι της ημέρας που ταξίδευε και τον βοήθησε ο ξενοδόχος να πάρει λουλούδια στην κοπέλα του. Και μάλιστα ο άνθρωπος έχει μείνει άναυδος, γιατί αυτό το παιδί ήταν τόσο χαρούμενο. Πώς χάθηκε αυτό το παιδί. Η μητέρα του θεωρεί ότι δεν είχε ποτέ αυτοκτονικές τάσεις και τώρα δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει γίνει. Θέλουμε τουλάχιστον να, αν μπορούμε να υπάρχουν καταγραφικά στο πλοίο. Να δούμε οι μάρτυρες που κατέθεσαν τι είπαν. Αν υπάρχει το κινητό του που έδωσε τελευταία φορά στίγμα. Ακούγονται διάφορα. Το εισιτήριό του ήταν κάτω στο μηχανάκι, πάνω στο μηχανάκι το ατομικό του εισιτήριο αφημένο στο καράζ. Όλα περίεργα, όλα παράξενα. Δεν ξέρω. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο προχωρήσατε σε. Έχουμε αναθέσει σε συνάδελφο που είναι συνεργάτης δικός μου στην Αθήνα, γιατί είναι εισαγγελία Αθήνα που είναι τώρα θα το χειριστεί αυτό, να υποβάλει τις απαραίτητες αναφορές και μιλήσεις για να γίνει. Και να δώσει ο εισαγγελέας την. Να γίνει άρση στο απόρριτο, να δούμε το τηλέφωνο. Να δούμε το τηλέφωνο που χτύπησε τελευταία φορά. Πού ήταν το σήμα του τελευταία φορά. Να δούμε αν έχει καταγραφικό στο πλοίο. Η μητέρα του θεωρεί ότι δεν μπορεί να είναι αυτό αποτέλεσμα δικής του απόφασης. Θεωρεί ότι κάτι μπορεί κακό να έχει γίνει στο παιδί της. Πώς είναι η Μαρία? Πολύ χαλιά είναι. Πολύ χαλιά. Πολύ χαλιά. Είναι εδώ, και τα αδέρφια του. Είναι εδώ στην Γάλιμνο? Εδώ στην Γάλιμνο, ναι. Έχετε καθημερινή επαφή εσείς? Ναι, πριν λίγο μιλήσαμε πάλι. Γιατί θα χρειαστούμε να γνήσω τις υπογραφές της για να γίνει η κατάθεση σήμερα κάποιων γράφων. Ναι. Και πολύ, πολύ η κοπέλα του μιλήσατε με την κοπέλα του παιδιού. Την κοπέλα δεν την ξέρουμε. Ναι. Γι' αυτό ακριβώς θέλουμε. Δηλαδή, επειδή ήταν μεγάλο, πως δεν ήταν μικρό παιδί, να δώσει τέτοιου είδους αναφορά στη μητέρα του. Και δεν ξέρουμε τα στοιχεία της κοπέλας, τα οποία δεν τα ξέρει ούτε και ο ξενοδόχος, ήταν επισκέπτης εκεί. Γι' αυτό θέλουμε να ανοίξει το τηλέφωνο, να δούμε και τι συνομιλίες είχαν και μήπως μπορούσε να βοηθήσει. Αυτή η διαδικασία για να ανοιχθεί ένα τηλέφωνο, βασική προϋπόθεση πρέπει να υποβληθεί η μηνυτήρη αναφορά. Και σε βαθμό κακουργήματος, διότι διαφορετικά δεν θα ανοίξει σαν πλημέλημα ή σαν κάτι. Θα πρέπει να υπάρξει μια έρευνα ότι ερευνούμε αν τυχόν υπάρχει έγκλημα ή κακούργημα για να ανοίξουν αυτά. Συνεχίζεται η αναζήτηση του. Από ό,τι μας είπαν, θα σταματούσαν στο θαλάσσιο χώρο τις έρευνες. Και πώς να τις κρατήσουν τώρα, δεν. Μέσα από το πλοίο υπάρχει κάποια μαρτυρία που τον είδε. Αυτά που μαθαίνουμε εμείς είναι αντιβατικά. Δηλαδή, κανένας από ό,τι μάθαμε τελικά δεν τον είδε να πέφτει. Την εικόνα του να πέφτει δεν την έχει κανένας. Ακόμα και αυτός που ειδοποίησε από ό,τι μας είπαν, απλώς δεν τον είδε, τον είδε και δεν τον είδε σε μια άλλη στιγμή. Δεν έχουμε κάτι πολύ σαφές. Κάποια στιγμή. Και μετά δεν τον ξαναείδε. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει και τίποτα. Ναι. Δεν ξέρουμε κιόλας. Ναι. Μάλιστα, δεν και ξέρω, αυτό ψάχνετε. Ψάχνουμε, ναι, και εμείς ζητάμε και τους δημοσιογράφους να μαθαίνουμε. Ναι. Αυτή τώρα, και τον κύριο Δρόξο για αυτόν τον λόγο. Αυτή τώρα η διαδικασία, γιατί θα είναι ένα ντοκουμέντο το να ανοιχθεί, ας πούμε, η συσκευή τηλεφωνική, πώς θα κρατήσει για να πάρετε ένα πράσινο φως. Ναι, θα πρέπει να δώσει εντολή ο εισαγγελέας και δεν ξέρουμε μετά πόσο άμεσο είναι. Άμεσο θα είναι, φαντάζομαι μετά. Η διαδικασία είναι να πάει στην εισαγγελία Αθηνών και να δοθεί από εκεί το πράσινο φως και μετά να ανοίξουν τα άλλα. Να ξέρουμε τι γίνεται. Ναι, να ξέρουμε πού χτύπησε την τελευταία φορά το κινητό του, με ποιους μιλούσε. Δεν πάει να ήταν μια εβδομάδα στην Ομόνοια. Πάντως η αγωνία πρέπει και το συγκοινό να είναι μεγάλη. Τώρα έχουν χάσει το δικό του άνθρωπο. Πώς βγήκε όμως, αφού δεν τον είδε κανείς να πέφτει στη θάλασσα, πώς βγήκε αυτή η ιστορία? Κάποιος πήγε προφανώς στο καπετάνιο, στο πλήρωμα, για να πει ότι άνθρωπος στη θάλασσα. Κάποιος που τον έβλεπε και δεν τον ξαναείδε σε μια στιγμή, κάτι τέτοιο μας έβλεπε μας στην οικογένεια. Δεν ξέρουμε. Στο κατάστρωμα, δηλαδή. Στο κατάστρωμα, ναι, κάτι τέτοιο μας λένε. Εσείς έχετε το υλικό από την έρευνα που έγινε, από τις καταθέσεις? Αυτό, επειδή δεν το έχουμε και πρέπει να λάβουμε αντίγραφα, πρέπει να γίνουν οι διαδικασίες που δυστυχώς δεν είναι στην εισαγγελία της ΚΟΜ. Είναι εισαγγελία Αθηνών. Οπότε τις κάνει συνεργάτες. Οι κάμερες στο πλοίο έχουν καταγράψει τα πάντα. Δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Ούτε κάτω στο σημείο αυτό είναι τα πάντα, ναι, δεν ξέρουμε. Λοιπόν, σε εξέλιξη ιστορία. Σε εξέλιξη, θα ξαναμιλήσουμε γι' αυτά, ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.